χορευτικό αντάμωμα στην τοπική κοινότητα Αγίου Πνεύματος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων της μεγάλης θρησκευτικής εορτής του Αγίου Πνεύματος. Το αμφιθέατρο ήταν κατάμεστο από θεατές που συγκεντρώθηκαν να παρακολουθήσουν τους 100 περίπου χορευτές που παραβρέθηκαν μαζί με τους πολιτιστικούς παραδοσιακούς συλλόγους τους. Οι εκδηλώσεις στέφθηκαν με επιτυχία σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Εμμανουήλ Παπά Γιώργο Στόικο και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δημήτρη Αρναούτογλου. Οι τριήμερες εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος φτάνουν στην τελευταία τους ημέρα. Αν κάτι χαρακτηρίζει αυτές τις εκδηλώσεις είναι το πλήθος κόσμου που επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα, γλέντισε, πήγε στην εκκλησία και σήμερα τελειώνουμε με τα χορευτικά που έχουμε με τους πολιτικούς συλλόγους. Πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν, δούλεψαν για να βγει αυτό το τριήμερο σε πέρας με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά πιστεύω ότι... Ο κόσμος πολύς όμως. Ναι, ο κόσμος πάρα πολύ. Σε όλο το τριήμερο είχαμε πολύ κόσμο, ο οποίος πραγματικά βοήθησε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν εδώ τουλάχιστον να ξεκουραστούν βλέποντας τόση μεγάλη συμμετοχή. Ένα τριήμερο λαογραφικό ταξίδι που θα σταματήσει στις 3 ώρα σήμερα το βράδυ. Νομίζω ότι ο κόσμος πέρασε καλά, διασκέδασε. Σταμάτησε πλέον ο εγκλισμός. Εντάξει, απελευθερωθήκαμε και νομίζω ότι πρέπει από εδώ και πέρα να πάμε έτσι. Ας το πούμε δύο, ας το πούμε δύο, δύο παιδικές δαμένες ένα καθαϊδόνι, καϊδόνι, καϊδονάκι. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος συνεχάρει τους διοργανωτές και απόλαυσε τα τμήματα των χορευτικών συλλόγων. Στο Άγιο Πνεύμα που γιορτάζει αυτό το όμορφο και φιλόξενο χωριό εδώ, πάνω στις πλαγιές του Μενικίου, με μια ωραία δροσερή βραδιά σήμερα είναι η αλήθεια. Συγχαρητήρια στην τοπική κοινότητα και στον Δήμο Μανουήλ Παπά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις νέους ανθρώπους να χορεύουν. Είναι ο Σύλλογος του Αγίου Πνεύματος, είναι οι Ευρύτες, είναι οι Πυρώτες, είναι οι Βλάχοι του Γεωργάκη Ολυμπίου. Εμένα μου θυμίζει, ξέρετε, τα νεανικότερα μου χρόνια, μια και εγώ χόρευα σε πάρα πολλούς συλλόγους στις Σέρες και κυρίως στην Αδερφότητα Μικρασιατών. Επομένως, ομολογώ ότι σήμερα τους ζηλεύω. Θα ήθελα και εγώ να χορέψω μαζί τους, αλλά τους θαυμάζω και τους εύχομαι ολόψυχα να είναι γεροί, να συνεχίσουν να προσέχουν την παράδοσή μας που είναι στην ουσία ιστορία του τόπου μας. Για άλλη μια φορά, είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα είδα Σεραίες και Σεραίους να γιορτάζουν το Άγιο Πνεύμα από άκρη σ' άκρη στο νομό. Είναι μια πολύ σημαντική γιορτή. Να είμαστε όλοι γεροί, να είναι όλοι γεροί, καλή φώτιση και καλές σκέψεις σε όλους. Οι σύλλογοι που συμμετείχαν με τις χορευτικές ομάδες τους ήταν του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Πνεύματος, ο Σύλλογος Ευρυτών Νομού Σερών, ο Πανηπυρωτικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος. Οι χορευτές και τα μέλη ήταν ενθουσιασμένοι που μπόρεσαν να ανταμώσουν και πάλι μετά από απουσία 2 ετών. Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα γιατί αυτό το πράγμα γίνεται μετά από 3 χρόνια και είναι μια έτσι παράξενη μέρα γιατί ήταν μια εκδήλωση που παλιά τη θεωρούσαμε μια καθημερινότητα, ένα δεδομένο και τελικά δεν ήταν δεδομένο, καθόλου δεδομένο και έχει αποκτάει σήμερα ιδιαίτερη αξία. Είναι καλεσμένοι 3 σύλλογοι από το νομό της Σερών, αξιόλογοι σύλλογοι. Είναι ο Σύλλογος Βλάχων Γεωργάκης Ολύμπιος, είναι ο Πανεπιρωτικός Σύλλογος και Σύλλογος Ευρυτών. Και από εδώ, από το Άγιο Πνεύμα. Και από εδώ το Άγιο Πνεύμα είναι ο τοπικός σύλλογος του χωριού. Θα χορέψει το παιδικό τμήμα στην αρχή και μετά θα χορέψει το ενήλικο τμήμα με τραγούδια από την Οικουμένησα. Και μετά τι θα ακολουθήσει μετά από την πλατεία. Μετά έχουμε γλέντες στην πλατεία του χωριού, θα δεξιωθούμε τα άτομα των συλλόγων και θα ακολουθήσει γλέντη και θα πάρει μέρος και ο κόσμος του χωριού. Επιτέλους μετά από 2 χρόνια πραξία, επιτέλους ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουν εκδηλώσεις και ελπίζουμε ότι να μην σταματήσουμε από εδώ και πέρα. Προερχόμαστε, όπως είπα, από 2 χρόνια πραξίας, προσπαθούμε με πολύ κόπο να κρατήσουμε τους χορευτές μας. Οπότε τώρα μας δόθηκε, είναι η δεύτερη φορά, μάλλον η τρίτη φορά εμείς τώρα μέσα στο διάστημα που παίρνουμε μέρος και είναι η πρώτη μας φορά που ερχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα.
Οι χορευτές του συλλόγου πρόθυμοι, φαντάζομαι, για να πάνε. Ούτε συζήτηση. Είπαμε, 2 χρόνια απραξίας τους κρατούσαμε με νύχια και με δόντια που λένε στην Κατουμιλουμένη. Όλοι με ευχαρίστηκαν και σας λέω ότι ιδίως αυτό το μήνα είμαστε όλοι, κάθε 2-3 μέρες είμαστε και σε διαφορετικό χωριό των Σερών. Και επί ευκαιρία να σας πω κιόλας ότι την Παρασκευή το βράδυ είμαστε στην Αναστασιά και την άλλη μέρα, Σάββατο 18 του μηνός, έχουμε το αντάμωμα υπηρωτών Μακεδονίας Θράκης στην Καβάλα. Οπότε θα είμαστε εκεί. Ακριβώς, μετά από 2,5 χρόνια και πλέον απραξίας των πολιτιστικών συλλόγων, των χορευτικών τμήματων, ξανασμίγουμε απόψε. Είναι χαρμόσυνο αυτό το γεγονός για μας. Θα πιαστούμε χέρι με χέρι, εμείς οι Θρακιώτες, ζωνάρι με ζωνάρι, για να χορέψουμε επιτέλους μετά από 2,5 χρόνια. Ευχαριστούμε εδώ τον Πολιτιστικό Σύλλογο για την πρόσκλησή τους, τον ανταποκριθήκαμε. Η χαρά των χορευτών, φαντάζομαι. Τι να σας πω, έχει τώρα 1,5 εβδομάδα περίπου που το μάθανε, πετάνε στα σύννεφα. Έχουν άγχος από χαρά, έτσι, το ότι θα βρεθούν εδώ, όπως βλέπετε, όλους αυτούς τους χορευτές. Μεγάλη χαρά μας που να βρισκόμαστε εδώ, μετά από 2 χρόνια πραξίας, όπως το είπατε, και είναι μεγάλη τιμή που είμαστε εδώ στο Άγιο Πνεύμα, γιατί και αρκετός πληθυσμός του Αγίου Πνεύματος είναι βλάχοι, όπως και εμείς, και οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας που βρισκόμαστε εδώ απόψε. Μαζώνει πανικάρια, δεν